Μετά τις επιτυχίες ιδιωτικών υπηρεσιών, με τη συμμετοχή της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης στην αποκάλυψη υποθέσεων στο νησί, με χιλιάδες προϊόντα απομίμησης, αδασμολόγητα και με διαφυγόντα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, αδυναμία διαχείρισης λόγω έλλειψης χώρου στις αποθήκες του Τελωνίου. Απίστευτο και όμως πραγματικό. Όλες οι αποθήκες είναι γεμάτες στο Τελωνίο, όπως και οι εσωτερικοί χώροι. Το γεγονός επιβεβαιώνει ο Γιάννης Ψωμάς, ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι αναζητείται μεγάλη αποθήκη. Αναζητούν χώρο, ναι, έχουμε φρακάρει. Έχουμε φρακάρει και δείχνει ότι η υπηρεσία κινείται. Για πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει αυτό? Από ό,τι θυμάμαι εγώ, να έχουμε φρακάρει είναι η πρώτη φορά. Και μπορεί οι αποθήκες να φράκαραν από το πλήθος των εκατοντάδων χιλιάδων προϊόντων απομίμησης, όμως από την άλλη, λόγω της ασφυκτικής κατάστασης, μπαίνει προσωρινά διπλό μπλόκο στο όλο σύστημα του παρεμπορίου, τόσο σε αποθήκες όσο και σε ύποπτες μεταφορές από την Αθήνα με προορισμό το νησί μας. Γεμάτοι είμαστε και όχι μόνο από παραπημένα και από τσιγάρα και από αλκοολούχα, και όπως μπορεί να δεις στον περίβολο, είναι γεμάτα από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Τα τελευταία χρόνια η υπηρεσία μας, να το πούμε έτσι, λόγω της εξωστρέφειας της οποίας έχει δείξει, έχουμε δημιουργήσει την Γενική Ομάδα Ελέγχου. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τις άλλες διοικητικές υπηρεσίες, το Λιμενάρχειο, την Οικονομική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ. Κινούμαστε, βγαίνουμε έξω και προσπαθούμε να εκτελέσουμε τη δουλειά μας. Τα αποτελέσματα νομίζω ότι φαίνονται. Πέρα από τις τρεις υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν, άλλες τόσες υποθέσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ στην Κρήτη, οι οποίες ωστόσο τηρούν στάση αναμονής. Πέρα από τα προϊόντα μαϊμού, μπαίνει μπλόκο και στη διαδικασία διερεύνησης προϊόντων προέλευσης, τα οποία εντοπίστηκαν πρόσφατα σε αποθήκη στο Ηράκλειο. Ακόμα και η διαδικασία του ελέγχου σκοντάφτει στην έλλειψη χώρου. Έχουμε και άλλα προϊόντα που έχουν γεμίσει οι αποθήκες μας. Θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια και άλλες καταστροφές. Και επίσης αναζητούμε ένα χώρο για τα προϊόντα τα οποία βρέθηκαν σε επιχείρηση στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία δεν είναι παραποιημένα. Ερευνούμε την προέλευσή τους και θέλουμε να βρούμε ένα χώρο για να τα αποθηκεύσουμε. Το μεσημέρι ξεκίνησαν διαδικασίες καταστροφής μεγάλων ποσοτήτων με προϊόντα μαϊμού, τα οποία κατασχέθηκαν μετά από έφοδο σε αποθήκη Ακαμίνια, η οποία είχε στοχοποιηθεί ως βασική πηγή εισαγωγής των προϊόντων. Θα βρεθούν λύσεις. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν λύσεις. Αναζητείτε λοιπόν χώρο μεγάλο? Ναι, είναι μεγάλος χώρος. Αλλά είμαστε, η διεύθυνση έχει αναλάβει και πιστεύω σύντομα θα βρεθεί ο χώρος. Πέρα από τις επιτυχίες, αναζητείται τώρα λύση ώστε οι αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν απρόσκοπτα το ξύλωμα ολόκληρων βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων απομίμησης και όχι μόνο.